Βρισκόμαστε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Σήμερα θα συναντήσουμε την τίγρη της Σουμάτρας. Είναι μια ηλιόλουστη ημέρα του Φεβρουαρίου με ήπια θερμοκρασία. Βρίσκουμε εδώ τη φίλη μας ακόμη στον πρωινό της ύπνο. Αποφάσισα να την ξυπνήσω και αφού τη ζητήσω συγγνώμη να τη φωτογραφίσω. Με κοίταξε αγουροξυπνημένη. Αμέσως χρησιμοποίησε τα εργαλεία αναγνώρισης. Πρώτα την ακοή και την όραση και μετά την όσφυση. Για να δει ποιος είναι αυτός ο θορυβώδης επισκέπτης. Συνέχεια, αφού δέχτηκε τη συγγνώμη μου, προσπάθησε να ξυπνήσει με ένα τεράστιο χασμουριτό που αποκάλυψε τους τρομερούς κοινόδοντές της. Έχουν μήκος 7,5 έως 9 εκατοστά και είναι οι μεγαλύτεροι κοινόδοντες από όλα τα ελαιροειδή. Και αφού μου έριξε ακόμη ένα βλέμμα, ξεκίνησε για τον πρωινό της περίπατο. Η τίγρης ζει αποκλειστικά στην Ήπειρο της Ασίας. Είναι το μεγαλύτερο από τα ελαιροειδή, έχει μήκος που φτάνει τα 3 μέτρα και με την ουρά και βαρύτερο αφού ζυγίζει πάνω από 300 κιλά. Εδώ, στο Αττικό Πάρκο, φιλοξενείται ένα ζευγάρι τίγρης της Σουμάτρας. Είναι η Τζάμπι, το θηλυκό που βλέπουμε τώρα, και ο Μπαμπίρα, ο αρσενικός, που είναι ξαπλωμένος ανάμεσα στους θάμνους. Και από ό,τι ακούσαμε, μάλλον δεν χάρηκε με την παρουσία της Τζάμπι. Η τίγρης της Σουμάτρας είναι ένα από τα 6 υποείδη της ασιατικής τίγρης. Ζει αποκλειστικά στο νησί της Ινδονησίας Σουμάτρα, από όπου πήρε και το όνομα. Έχει μικρότερο μέγεθος και πιο σκούρο τρίχωμα. Κινδυνεύει με εξαφάνιση αφού στη φύση ζουν λιγότερα από 400 άτομα. Το Αττικό Πάρκο συμμετέχει στο πρόγραμμα αναπαραγωγής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ΕΑΖΑ προκειμένου να δημιουργηθεί ένας πληθυσμός ασφαλείας για το είδος που κινδυνεύει. Πριν 2,5 χρόνια, ο Μπαμπίρα και η Τζάμπι απέκτησαν 2 τυγράκια, το Ρίο και την Τζακάρτα, και αφού τα φρόντισαν όσο χρόνο έπρεπε, συνεχίζουν πλέον τη ζωή τους ως ενήλικα σε άλλους ζωολογικούς κήπους. Ακολούθησα την Τζάμπι στον περίπατό της. Εκείνη κοντοστάθηκε για να αλλάξει δρομολόγιο, εγώ τη φωτογράφησα και της έκανα νόημα από το τζάμι. Ήρθε προς το μέρος μας. Πήγα γρήγορα στην άλλη πλευρά καθώς συνεχίζει το δρομολόγιο της για να βγάλω αυτό το πλάνο. Και καθώς άλλαξε κατεύθυνση, έσκυψα για να πάρω τη μηχανή όταν ξαφνικά, όπα, με ευνηδίασε, αλλά πρόλαβα να τη φωτογραφίσω. Φαίνεται, της προκάλεσα το ενδιαφέρον στο ύψος που ήμουν και ήθελε να με δει πρόσωπο με πρόσωπο. Η τίγρης της Σουμάτρας, που έχει το επιστημονικό όνομα Panthera Tigris sumatrae, ζει και κυνηγάει μοναχικά σε περιοχή που έχει οριοθετήσει και θεωρεί δική της, μέσα ή έξω από τα τροπικά δάση της Σουμάτρας. Στείνει ενέδρα στα θυράματά της με κάλυψη που παρέχει ο χρωματισμός και το μοναδικό μοτίβο με ρίγες που έχει το τρέχωμά της. Η τίγρης είναι το πιο επιβλητικό ζώο του πλανήτη και με τη γοητεία αλλά και το δέος που προκαλεί από αρχαιοτά των χρόνων έχει γίνει σύμβολο μύθων και παραδόσεων στις κοινωνίες και τον πολιτισμό των ανθρώπων. Και όμως, αυτό το κυρίαρχο ζώο στην άγρια φύση κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Κυρία αιτία, ο άνθρωπος και οι δραστηριότητές του.